Αμήν. Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1061. Είναι από την επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου, από το τρίτο κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, 11 εδάφιο, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, στη σελίδα 1061. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθομεν σε εκείνη την κατάπαυση, δια να μην πέσει τις εις το αυτό παράδειγμα της απηθείας. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός, και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχεραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχήτε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Και διερευνά τους λογισμούς και τας καρδίας, και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γεμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού προς όν έχομε να δώσουμε λόγον. Έχοντες λοιπόν αρχιερέαν μέγαν, ως της διήλθεν τους ουρανούς Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας, ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος, για να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάρη προς βοήθειαν εν καιρό χρειάς. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, τη σειρά των μαθημάτων μας, το έργο του Θεού στη ζωή μας. Είδαμε ο Θεός πως εργάζεται, ελκύοντας και προσκαλώντας τους ανθρώπους και αποκαλύπτοντας ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο γεννηθής εκεί στη Φάτνη, στη Βηθλέμ, δεν είναι άλλος παρά ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ. Προχωρήσαμε και είδαμε το πρόσωπο το μοναδικό, το πραγματικά αιώνιο και μοναδικό πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, τον γεννηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, που δεν είναι άλλος από τον ενσαρκωθέντα Λόγο του Θεού. Σήμερα θα δούμε για το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος όπως μας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο, είναι ζωντανός. Ξέρετε, για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα, κάποιοι άνθρωποι αποκάλυψαν ότι ο Λόγος είναι ο Θεός. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ότι εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος ή το παρά το Θεό και Θεός ή το Λόγος, δεν έχει ξανακουστεί στην ανθρωπότητα. Και ούτε πρόκειται να ξανακουστεί. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και έφερε από τον ουρανό νέα διδαχή, μοναδικές αποκαλύψεις που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να φέρει, παρά μόνο αυτός ο οποίος κατοικούσε παρά το Θεό, αλλά και ήταν και είναι ο ίδιος ο Θεός. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι ανθρώπινο. Το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός μου το αποκάλυψε. Και αποδεικνύεται ότι δεν είναι ανθρώπινο, γιατί έχει αποτελέσματα. Έχει αποτελέσματα στη ζωή των ανθρώπων. Έχει αποτελέσματα στην προσωπική ζωή, στην οικογενειακή ζωή. Δημιουργεί νέες καταστάσεις, νέα πράγματα. Αλλά με μία προϋπόθεση, στους ανθρώπους που τον πιστεύουν, στους ανθρώπους που τον δέχονται σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, τότε ενεργείται μεταξύ των πιστευσάντων σαν Λόγος Θεού καθώς είναι. Ο Λόγος του Θεού θα λέγαμε ότι είναι διπλός, είναι δύο φανερώσεις, δύο αποκαλύψεις. Ο Λόγος του Πατέρα που μας μιλάει για τον Ιησού Χριστόν, ότι προκαταβολής κόσμου τον είχε
προδιαγράψει και να το δούμε και από μέσα για να μην τα λέμε όπως τα θέλουμε εμείς. Είναι στη σελίδα 993. Θα διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Παύλος Ιησούς Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού». Είναι μία αγγελία που ο Θεός έστειλε. Και διαβάζω στο 3, δηλαδή περί του Ιού αυτού, το Ευαγγέλιο του Θεού που αναφέρεται περί του Ιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού, μεταξύ των οποίων και εσείς είστε προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού». Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Θεού που αποκαλύπτει και φανερώνει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος στον πρώτον που το είπε, στον Απόστολο Πέτρο, στο Σίμωνα μάλιστα, πριν ακόμη γνωρίσει οτιδήποτε και λάβει οτιδήποτε ο Απόστολος Πέτρος, ο Σιμεών, του είπε: «Αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα ούτε αίμα». Δεν μπορεί να το ξέρει και να στο αποκαλύψει άνθρωπος, αλλά αυτό το αποκάλυψε ο ίδιος ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Και πάλι συνεχίζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 16 κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Διότι δεν επεσκύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού». Το εδάφιο 16 στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή: «Δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού». Και τι διαφορά έχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού σώζει. Μάλιστα πάλι ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του προς Κορινθίους, θα επιστρέψουμε στην προς Ρωμαίους, λέγει: «Σας φανερώνω δε αδερφοί το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίον εκήρυξα προς εσάς», γιατί αυτή ήταν η αποστολή μου, να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού προς τα έθνη, «το οποίον εσείς παραλάβατε», εγώ το κήρυξα και εσείς το παραλάβατε, «και γι' αυτό σε αυτό στέκεστε, δια του οποίου και συνεχίζεστε να σώζεστε και μάλιστα και φυλάτετε αυτό». Επαναλαμβάνω, ο Κύριος μας είπε: «Οι λόγοι δικοί μου είναι πνεύμα και ζωή». Τα λόγια του Χριστού είναι άλλο Ευαγγέλιο, αν μου επιτρέπετε, γιατί ένα είναι το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, είναι άλλη αγγελία που αποκαλύπτει πρώτον τη σωτηρία του ανθρώπου μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, και δεύτερον 17 εδάφιο στο πρώτο κεφάλαιο πάλι της προς Ρωμαίους επιστολής: «Διότι δι' αυτού του Ευαγγελίου του Χριστού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι δεγεγραμμένο ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Με το Ευαγγέλιο του Χριστού, με τα λόγια του Χριστού, αποκαλύπτεται μια καινούργια δικαιοσύνη που σώζει. Γιατί με τον νόμο και πριν από το να έρθει ο Χριστός υπήρχε ο Λόγος του Θεού. Τα λόγια του Θεού, λέει, σαν δοσμένα στο λαό Ισραήλ, γι' αυτό και ονομάστηκαν οι Θεού. Από τον ίδιο τον Θεό, από το Πνεύμα το Άγιο. Και απεκάλυπταν τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Τον τρόπο δια το οποίου αν ο άνθρωπος ζήσει θα σωθεί. Αλλά αποδείχθηκαν αυτά τα λόγια του Θεού, ο Λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού, αποδείχθηκε ανεπαρκής για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί υπακούοντας στο Λόγο από μόνος του. Ο άνθρωπος σώζεται μόνο από τον ίδιο το Θεό, δηλαδή κατά χάριν, και η χάρις του Θεού είναι ότι δεν ελυπήθη τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε
να πεθάνει για τις αμαρτίες μας και τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Και τον ανέβασε, τον άφησε να ανεβεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να μαζέψει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, ώστε πάσο πιστεύων εις αυτόν να έχει ζωή αιώνιον. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί, είναι μοναδικό. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος ομολογεί στην επιστολή προς Γαλάτες κάτι που θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω συγκλονιστικό. Λέει, στη σελίδα 1029, στο δεύτερο κεφάλαιο, επιστολή προς Γαλάτας, πρώτο εδάφιο. Αφού προηγουμένως, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο λέει, αλλά σας γνωστοποιώ αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινον. Διότι ούτε εγώ το παρέλαβα αυτό από ανθρώπου, ούτε από ανθρώπου το διδάχτηκα, αλλά διαποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο πρώτο εδάφιο λέει, έπειτα μετά 14 έτη πάλιν ανέβην εις Ιεροσόλυμα μετά του Βαρνάβα συμπαραλαβών και των Τίτων, και δύο εδάφιο, ανέβην δε κατά αποκάλυψην. Ο Θεός δηλαδή μου είπε πήγαινε και παρέστησα προς αυτούς, τους πρώτους των Αποστόλων, το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο εγώ κηρύττω μεταξύ των εθνών και μάλιστα κατηδίαν προς τους επισημωτέρους. Γιατί? Γιατί φοβάμαι μης ντρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Φοβάμαι μήπως το Ευαγγέλιο το οποίο διδάχτηκα από τον ίδιον τον Ιησού Χριστόν δεν είναι το ένα και μοναδικό Ευαγγέλιο, εκείνο το οποίο σώζει, πάνω στο οποίο ο άνθρωπος στέκεται, περπατάει και συνεχίζει να σώζεται. Μην τυχόν και πρόσθεσα ή αφαίρεσα. Γι' αυτό ήθελα τη σφραγίδα των ανθρώπων στους οποίους παρεδόθη κατ' εντολήν του Θεού δια του Ιησού Χριστού το Ευαγγέλιο του Χριστού, δηλαδή τους 12 καταρχάς Αποστόλους, οι οποίοι είχαν την ευθύνη και εντολή από τον ίδιον τον Χριστό, η οποία περιλαμβάνεται, και θέλω να το προσέξουμε αυτό, γιατί ο Χριστός αδελφοί δίνει ευθύνη και εντολή, και όταν ο Χριστός δίνει εντολή και ευθύνη οι άνθρωποι ησυχάζουν. Έδωσε εντολή και ευθύνη στους 12, διαβάζοντας από το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και 18 εδάφιο στη σελίδα 879, όπου υπήγαν οι 11 εις το όρος καθώς παρήγγειλεν προς αυτούς ο Ιησούς, 16 εδάφιο διαβάζω, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν την έσδε ενδίστασαν. Τώρα δούμε ο Κύριος τι λέει στους 11, που έχει μεγάλη σημασία. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με τον Ιησούν τον Ναζωραίο, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, εδόθη στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, γιατί στο Λόγο του Θεού δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να δοθεί, γιατί το είχε, ήταν Θεός, αλλά στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, τον οποίον αργότερα στην Αποκάλυψη θα δούμε ως το αρνίον το εσφαγμένον, εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος ομοίως το επαναλαμβάνει λέγοντας, εις αυτόν εδόθη το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πάνγονι επουρανίων επιγείων καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Ο ένας Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός επί της γης. Ο Θεός είναι ο Δεσπότης πάντων, ο Πατέρας πάντων, ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων και ο Κύριος των Κυριευόντων. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ο Βασιλεύς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Εδόθη λοιπόν εις εμέ πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Εσείς λοιπόν πορευθέντες, πρώτον, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι θα πει μαθητεύσατε? Κάντε αυτούς μαθητάς.
Τι θα πει «κάντε αυτούς μαθητάς»? Θέλω να το δούμε και αυτό το «κάντε αυτούς μαθητάς» μέσα από το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Λέει, και το διαβάζω, «εάν εσείς μείνετε στο Λόγο το δικό μου», λέει ο Χριστός, «τότε θα είστε αληθινά μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Άρα μαθητής μαθητεύσατε, κάντε μαθητές και ρίξτε τους το Λόγο. Κάντε τους, δείξτε τους το Χριστό και κάντε τους να δεχθούνε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Να πιστεύσουνε ότι πέθανε για τις αμαρτίες τους, για τις αμαρτίες των ανθρώπων και αναστήθηκε για τη δικαίωση των ανθρώπων. Κάντε τους να μετανοήσουνε επιστρέφοντας στο Θεό δια του Ιησού Χριστού και να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού. Και τότε εγώ ο Θεός θα τους αναγεννήσω εις ελπίδαν ζώσαν δια της Αναστάσεως του Χριστού. Επειδή πιστέψανε στον Χριστό. Θυμηθείτε τον ευνούχο όταν ευαγγελίστηκε από τον Φίλιππο και έφτασε εις Ίδωρ, ρώτησε «Ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ?» Και ο Φίλιππος τι απάντησε? Τα λόγια του Θεού. Εάν πιστεύεις ότι ο Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ότι αναστήθη, δύνασε. Εάν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τότε έγινες μαθητής, δέχθηκες το Λόγο του Θεού, έγινες μαθητής και σαν μαθητής γνώρισες την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Γνώρισες την αλήθεια, το Λόγο του Θεού, και η αλήθεια σε ελευθέρωσε. Και ελεύθερος τον τώρα πάντων μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού εκπληρώνοντας πάσαν τη δικαιοσύνη αυτού, βαφτιζόμενος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Που τι σημαίνει βαφτιζόμενος? Θάβεις τον παλιόν άνθρωπο, γιατί πέθανε. Πώς πέθανε? Επειδή δέχτηκες την αλήθεια. Και επειδή δέχτηκες την αλήθεια, τι συνέβη? Έγινες μαθητής. Και σαν μαθητής του Χριστού πέθανες για τον κόσμο και αναστήθηκες για την αιώνια ζωή. Βαφτιζόμενος λοιπόν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, θάβεις τον παλιόν άνθρωπο και όπως ο Χριστός αναστήθη και περπατάει τώρα μια καινούργια ζωή με ένα καινούργιο σώμα, το αναστημένο σώμα, όχι πια δεσμευμένος από το σώμα της σάρκας, αλλά γεννημένος, αναστημένος από το Πνεύμα το Άγιο, και ο άνθρωπος ο οποίος υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού και έγινε μαθητής του Ιησού Χριστού, βγαίνοντας από το νερό αφήνει πίσω του το παλιό σώμα, όλες τις αμαρτίες οι οποίες πηγαίνουν στα βάθη των θαλασσών, και μένει πια ελεύθερος μαθητής του Χριστού, καθώς ο Ιησούς Χριστός προσέθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία, ελεύθερος να τον προσθέσει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Συνεχίζω λοιπόν την εντολή και την αποστολή προς τους 11. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε όλα τα έθνη, αυτή είναι η αποστολή σας, πρώτον. Δεύτερον, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, και τέλος, διδάσκοντας αυτούς να φυλάτωσει πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς. Τα λόγια του Χριστού προς σωτηρία και προς αποκάλυψη της καινούργιας δικαιοσύνης που δικαιώνει τον άνθρωπο όχι εξ έργων, για να μην καυχηθεί ουδέ μία σάρξ, αλλά εκ της πίστεως, καθώς είναι γεγραμμένο ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Αυτά είναι λοιπόν τα λόγια του Χριστού, ο Λόγος του Θεού πρώτα, που είναι η απόλυτη αλήθεια, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, οι λόγοι εμεί είναι πνεύμα και ζωή, το Ευαγγέλιο του Χριστού στο οποίο ζούμε, στο οποίο περπατάμε, στο οποίο, δια το οποίο σωζόμαστε, και ο οποίος Λόγος του Θεού θα μας οδηγήσει
στην αιώνια ζωή. Και μάλιστα, αν με βοηθήσει ο Θεός να το βρω, στις πράξεις των Αποστόλων λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος: «Σας αφιερώνω», να το βρω μόνο, «σας αφιερώνω εις τον Θεόν», προσέξτε, «και εις τον λόγον της χάριτος του Θεού αυτού, ως της δύναται να επικοδομήσει και να σώσει και να δώσει εις εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων». Σας αφιερώνω πρώτον εις τον Θεό και δεύτερον εις τον λόγον της χάριτος αυτού, τον Χριστό, ο οποίος δύναται, ο λόγος της χάριτος μπορεί, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο λόγος της χάριτος μπορεί να σας επικοδομήσει, να σας αυξήσει και να σας δώσει κληρονομιά μεταξύ, την κληρονομιά της Βασιλείας των Ουρανών μεταξύ πάντων των αγιασμένων. Επιστρέφουμε λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, στο Λόγο του Θεού, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και είναι μία φορά γραμμένο αυτό που διαβάζουμε, αλλά είναι απίστευτο, απίστευτη περιγραφή, και για να χρησιμοποιήσω τη λέξη απίστευτη, να χρησιμοποιήσω τη λέξη θαυμαστή περιγραφή του Λόγου του Θεού. Είναι ζών, ζωντανός. Είναι ενεργός, εργάζεται στη ζωή του ανθρώπου. Είναι κοπτερότερος υπεμπάσαν δίστομον μάρχεραν. Έρχεται και κάνει κάτι που μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορεί να το κάνει, ο Λόγος του Θεού. Χωρίζει, διαιρεί την ψυχή του ανθρώπου από το πνεύμα του ανθρώπου. Διαιρεί το κέντρο της βούλησης, χωρίζει το κέντρο της βούλησης του ανθρώπου που είναι η καρδιά, η ψυχή, από το κέντρο της απόφασης, της λήψης των αποφάσεων του ανθρώπου που είναι το πνεύμα. Είναι ο μόνος, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό, να επισέλθει μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο και να τον χωρίσει. Επισέρχεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και χωρίζει το θέλω από το αποφασίζω. Θέλω από το νομίζω. Και μάλιστα ο Θεός έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το θαυμαστό λέγοντας: «Οι βουλές σας δεν είναι βουλές μου και οι οδοί σας δεν είναι οδοί μου». Και ο Θεός έχει θέλω και αποφασίζω και νομίζω, το θέλημά του και η γνώμη του, το θέλημά του και η σοφία του. Και ο Θεός είναι τριαδικός: Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και αγαπάει τον αμαρτωλό και θέλει να έρθει σε μετάνοια, αλλά όμως δεν αποφασίζει να σώζει όλους τους ανθρώπους παρά μόνο αυτούς που δέχονται αυτόν τον οποίον απέστειλε. Λυπάται ο Θεός όταν βλέπει τον άνθρωπο να απορρίπτει αυτόν τον οποίον απέστειλε, αλλά είναι πιστός στο λόγο του. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν γίνεται. Και όπως ο Θεός έχει χωρίσει, γιατί είναι η απόλυτη αγάπη, ο Θεός έχει δύο χαρακτηριστικά: είναι φως και είναι αγάπη, κανένας άλλος δεν είναι. Ο Χριστός είναι φως εκ φωτός Θεού αληθινού, γεννηθείς ουχή ποιηθείς. Ο Θεός είναι φως, ο Χριστός είναι «εγώ είμαι το φως του κόσμου τούτου», φως εκ φωτός. Ο Θεός είναι αγάπη, και μάλιστα λέει ο Χριστός κάτι που θα διαβάσουμε αν προλάβουμε σήμερα με τη χάρη του Χριστού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Μείνετε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ έμεινα εν τη αγάπη του Πατρός μου». Ο Θεός είναι αγάπη
και ο Χριστός μένει στην αγάπη του Πατέρα και η αγάπη του Πατέρα μένει σε Αυτόν. Έρχεται λοιπόν τώρα η αγάπη του Θεού και λέει «Θέλω όλοι οι άνθρωποι να σωθούνε. Αγαπάω τον αμαρτωλό. Δεν θέλω να τον αφήσω στο διάβολο να τον ρίξει στη γέννα του υπηρός την οποία ο Θεός δεν ετοίμασε για τους ανθρώπους, αλλά για το διάβολο και τους αγγέλους». Αλλά βάζει ένα χώρισμα. Και το χώρισμα αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι άλλο από το Λόγο του Θεού. Από το Λόγο του. Μόνο όποιος δεχθεί τα λόγια μου. «Ο ακούων το Λόγο μου», λέει ο Χριστός, «και πιστεύων εις τον πεψαντάμε», αυτός έχει ζωή αιώνιον. Αν δεν πιστέψεις, δεν υπάρχει δικαιοσύνη Θεού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού λοιπόν αδελφοί, αποκαλύπτει μια καινούργια δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη την εκπίστεως, και ο Λόγος του Θεού χωρίζει τον άνθρωπο όπως είναι ο χωρισμένος και ο Θεός. Άλλο η αγάπη, άλλο το θέλω και άλλο το πρέπει. Άλλο το επιθυμώ και άλλο το νομίζω. Χωρίζει τον άνθρωπο. Χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Και μάλιστα και μέχρι διαιρέσεως αρμόντε και μυελών. Μπαίνει και στο σώμα του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος έχει επιθυμίες σαρκός. Και τι κάνει? Υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας. Υπάρχει η επιθυμία της σαρκός, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να δαμάσει. «Θέλω», φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, «να πράττω το καλό, αλλά πάρεστη σε με το κακό. Και αν εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, τι αποδεικνύεται? Ότι η αμαρτία, η κατοικούσα εν εμή, είναι αυτή που πράττει το κακόν. Ποιος θα με ελευθερώσει από του σώματος αυτού της αμαρτίας?» Και έρχεται ο Χριστός και λέει «Εγώ». Πώς? Με τα λόγω μου. Γιατί φτάνει μέχρι διαιρέσεως αρμόντε και μυελών. Χωρίζει. Και λέει «Θέλεις να σε ελευθερώσω από τα έργα της σαρκός? Δέξου το λόγο μου». Και έρχεται ο Χριστός και τι κάνει? Επεμβαίνει στο χυμισμό του ανθρώπου, στο σώμα του ανθρώπου. Και ενώ βλέπεις έναν εξαρτημένο άνθρωπο απόλυτα από τα ναρκωτικά, έναν εξαρτημένο άνθρωπο απόλυτα από το αλκοόλ, ένα εξαρτημένο άνθρωπο απόλυτα από τη φιλοδοξία, από τη ματαιοδοξία, από τη φιλαργυρία, από τη σαρκολατρία, από έρωτες, από πλάνες. Έναν άνθρωπο δεμένο. Έρχεται μια στιγμή, ένα κλάσμα χρόνου, και αυτός ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ελευθερώνεται από την ηρωίνη που δεν μπορεί να ελευθερωθεί ο άνθρωπος με χρόνιες προσπάθειες. Ελευθερώνεται από κάθε είδους δέσιμο, ναρκωτικά, αλκοόλ, χαρτοπαίχνια. Τι έγινε εκεί? Ποιος τον ελευθέρωσε από το σώμα αυτό του θανάτου? Μία είναι η απάντηση. Ο Λόγος του Θεού, που διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντε και μυελών και ξεχωρίζει τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί, και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς, ώστε δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγον. Επαναλαμβάνω, διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Φοβερός εχθρός η καρδιά και οι διαλογισμοί. Ποιος θα με ελευθερώσει από μια καρδιά που είναι από γεννησιμιού της, και όταν λέω γεννησιμιού της, από αρχής, από Αδάμ και Εύα, από κατασκευής?
Ελαττωματικό λέει αυτό το αυτοκίνητο από κατασκευής και το αλλάζουμε. Ελαττωματική η καρδιά απαρχής, απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Μόνο η καρδιά του ανθρώπου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι απατηλή κατά πάντα. Ό,τι σου λέει ψέματα είναι. Ψέματα. Ό,τι και να σου πει η καρδιά σου, ό,τι και να σκεφτεί η καρδιά σου, ψέματα είναι. Και σφόδρα διεφθαρμένη. Και ό,τι ζητάει είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Ποιος θα σε ελευθερώσει από αυτή την καρδιά? Αλλά και ποιος θα σε ελευθερώσει και από τους διαλογισμούς, από τις σκέψεις που τρελαίνουν τον άνθρωπο. Γυρίζουνε φόβοι, αγωνίες, μέριμνες, ανησυχίες, φθόνοι, ζήλιες, μίση, πάθη, εκδίκησης, διαλογισμοί. Φοβερό πράγμα οι διαλογισμοί. Πέφτεις στο κρεβάτι και δεν μπορείς να ησυχάσεις. Και έρχεται ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, και λέει όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν, όποιο και να είναι, έλα εδώ να σου δείξω τι πρέπει να κάνεις για να ελευθερωθείς και από την καρδιά σου και από τους διαλογισμούς σου και από τα δεσίματα των επιθυμιών σου και από τα δεσμά των συλλογισμών σου. Έλα να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Πήγαινε, γνώρισέ τα στο Θεό μετευχαριστίας, γιατί είναι αυτός που σ' ακούει. Ευχαρίστησέ τον, γιατί έχει ένα δρόμο ελευθερίας. Και αφανέρωσέ του τα με προσευχή και δέηση. Τι σημαίνει δέηση? Προσευχή μετεπιμονής. Και τότε θα έρθει στη ζωή σου η ειρήνη του Θεού, που ποιος είναι ο άρχοντας της ειρήνης? Ο Χριστός. Και τι κηρύττει? Ευαγγέλιο ειρήνης. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού με τον άρχοντα της ειρήνης, δια του Ευαγγελίου της ειρήνης, και θα σε σώσει και από την καρδιά σου, που είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και από τους διαλογισμούς σου, που εξαρτώνται από το πνεύμα του αλαζονικό, και θα σε ελευθερώσει δια του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι που διέρχεται και χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, αλλά και τους αρμούς από το μυελό. Και όλα είναι φανερά στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ζών και ενεργός και τίποτα δεν μπορείς να κρύψεις. Και είναι αυτός μπροστά στον οποίον θα δώσεις λόγο. Γιατί πάντες εμείς θα σταθούμε εκείνη την ημέρα μπροστά στο βήμα του Χριστού. Εμείς είσαι σωσμένοι για να ανταμυφθεί έκαστος κατά το έργον αυτού το οποίον έπραξεν, είτε αγαθών είτε πονηρών. Και έρχεται τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που θέλω να το διαβάσουμε στη σελίδα 952. Σελίδα 952, γιώτα έψιλον κεφάλαιο, 15ο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και 7 εδάφιο. Εάν εσείς, ποιοι εσείς? Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Εσείς τα κλίματα. Πατέρας μου ο Γεωργός. Εάν φέρετε καρπό, θα σας φροντίζει να φέρετε πλειότερον καρπό. Αν δεν φέρετε καρπό, θα σας κόψει και θα σας πετάξει έξω. Πρώτον, αν εσείς, ποιοι εσείς? Δεύτερον, που μένετε σε μένα και εγώ μένω σε εσάς. Τι σημαίνει μένετε σε μένα και εγώ σε εσάς? Σημαίνει ότι τρώγετε σάρκα και πίνετε το αίμα του Χριστού. Αξίως. Δηλαδή μένετε εκεί που σας πρόσθεσε ο Χριστός, μέσα στην Εκκλησία, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων,
στις προσευχές και στην κλάση του άρτου. Και τρώτε αξίως, γιατί μετανοείτε και επιστρέφετε και ζητάτε το αίμα του Χριστού και σας καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Και εδώ να προσθέσουμε κάτι, αδερφοί, που είναι πολύ σοβαρό. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει και τη συνείδησή μας. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Κάθε φορά που προσευχόμουν για ένα συγκεκριμένο πράγμα που είχα πράξει εν Χριστώ και με βάραινε. Και έλεγα, μα γιατί δεν ελευθερώνουμε. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και έλεγα, συγχώρεσέ με, Κύριε μου. Και έφευγα, αλλά μετά ξαναρχότανε. Μέχρι που μου δείξε ο Θεός την αιτία. Μου δείξε ότι εσύ δεν μπορείς να συγχωρήσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, η συνείδησή σου. Έχετε ακούσει ερηνίες που λέγανε, που βασανίζουν τους ανθρώπους. Αυτή είναι η συνείδηση. Και όταν το κατάλαβα, χάρηκα. Και είπα, Κύριε, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μου. Και από τότε ησύχασα. Ελευθερώθηκα. Εσείς λοιπόν, οι δικαίως εχμαλωτισθέντες, που γίνατε μαθητές του Χριστού, που κατοικεί μέσα σας ο Χριστός, γιατί μένετε μέσα στην Εκκλησία την αληθινή, που υπάρχει ο Λόγος του Θεού, η κοινωνία μεταλλήλων, οι προσευχές και η κλάση του άρτου, εσείς που μετανοείτε συνεχόμενα ώστε αξίως να λαμβάνετε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, σε εσάς δηλαδή που εγώ κατοικώ μέσα σας και εσείς κατοικείτε μέσα μου, εσείς τώρα, εάν μείνετε μέσα μου και οι λόγοι μου μείνωσιν μέσα σας, τότε θα συμβεί κάτι μοναδικό που μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Θέλετε, ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Αποκτάτε μία ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, δια του Ιησού Χριστού, μέσα από το Ευαγγέλιο. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει, και θέλω και αυτό να το δούμε, στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, για να το δούμε, αδερφοί, στη σελίδα, είναι σελίδα 1044, κεφάλαιο 3 και 16 εδάφιο. Θα διαβάσω από το 14. 1044 Κολοσσαείς, 3 κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπην, ή της είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Άρα προχωράμε στην τελειοποίηση δια της αγάπης. Τέλειοι γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Και η ειρήνη του Θεού, το επόμενο βήμα, ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, που θα σε ελευθερώνει από την καρδιά σας και τους διαλογισμούς σας, ας βασιλεύει στις καρδιές σας, εις την οποία η ειρήνη του Θεού προσεκλήθη σε ένα σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Άρα τελειοποίηση μέσα στην ειρήνη του Θεού, ελεύθερη από την καρδιά μας, ελεύθερη από τους διαλογισμούς μας, ενωμένη με το σύνδεσμο της τελειότητος σε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία του Θεού, κεφαλή ο Χριστός. Εσείς λοιπόν τώρα, σε εσάς ήθε ο Λόγος του Χριστού, ας κατοικεί μέσα σας πλουσίως με τα πάση σοφίας. Να κατοικεί το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Λόγος του Χριστού πλούσια με τα πάση σοφίας. Και μην ξεχνάμε, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Για να κατοικήσει ο Λόγος του Χριστού μέσα σας, πρέπει να είστε πλήρης σοφίας, πλήρης φόβου Θεού. Και ο Θεός τι είπε? Εξεύρω τον Αβραάμ, ότι με φοβάται. Έχει φόβο Θεού. Και θα διατάξει όλη του την οικογένεια. Τι? Να κάνουν το θέλημά μου.
Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να κρύψω τίποτα από τον Αβραάμ, τον οποίον ονόμασε και αγαπητό. Γεμάτη από τη σοφία του Θεού, οξύνους, αν θυμάστε, λέει η Γραφή εις τον φόβο του Κυρίου. Πότε? Όταν το πνεύμα του Χριστού κατοικεί μέσα σας εν δυνάμει, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας και πνεύμα φόβου Κυρίου, τότε καθίσταστε οξύνοες εις τον φόβον του Κυρίου, κατοικεί πλουσίως μέσα σας ο λόγος του Κυρίου, είστε χρήσιμοι στον Θεό, στο περιβάλλον σας και στον εαυτό σας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εγχάριτοι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Αλλά το σημαντικότερο, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Ιδιαίτερη σχέση, μια σχέση σφόδρα αγαπητού, μια σχέση πλησίων του Χριστού, που πλησίων του Θεού σε φέρνει ο Χριστός, πλησίων του Χριστού σε φέρνει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποτέ όταν κατοικεί μέσα σου το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα λόγια του Χριστού, επειδή είσαι οξύνους εις τον φόβον του Κυρίου, ό,τι ζητάτε θα γίνεται. Αλλά προσέξτε, εν τούτο δοξάζε το πατήρ μου. Προσέξτε τι θα ζητήσετε. Μην ζητήσετε κατά την επιθυμία της καρδιάς σας, γιατί ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί ζητείτε για τις ειδονές σας. Προσέξτε τι ζητάτε. Δεν θα ζητάτε για την ευχαρίστηση την προσωπική σας, την οικογενειακή σας. Προσέξτε τι ζητάτε εσείς που έχετε φόβο Κυρίου και κατοικεί πλουσίως ο λόγος του Χριστού εντός σας. Θα ζητάτε τη δόξα του Θεού. Αυτό ζητάει ο Χριστός. Να δοξαστεί ο Πατέρας Του στη ζωή Του. Αυτό ζητάει ο Θεός. Να δοξαστεί ο Χριστός στην αποστολή Του. Και αυτό θέλει ο Θεός να συνειδητοποιήσουμε. Εν τούτο δοξάζε το πατήρ μου εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και έτσι θα είσαστε πραγματικά μαθητέ μου. Θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει όταν ο λόγος του Θεού έρθει μέσα σας. Όταν η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια, ο λόγος του Θεού κατοικήσει πλουσίως μέσα σας, έτσι θα είστε αληθώς μαθητέ μου. Να λοιπόν ποιος είναι ο μαθητής του Χριστού. Να το σοβαρό. Όχι ποιος είναι ο μαθητής του Χριστού, ποιον διδάσκει ο Χριστός. Ποιος είναι διδακτός του Χριστού. Όχι μόνο ποιος είναι πλησίον, γιατί πλησίον μας φέρουν τα λόγια του Χριστού που είναι πνεύμα και ζωή, αλλά με ποιον ασχολείται ιδιαίτερα ο Χριστός για να τον κάνει μαθητή του, να του φανερώσει την αλήθεια, η αλήθεια να τον ελευθερώσει από όλα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει τώρα, ελεύθερος ον παντών. Πώς ελευθερώθηκες, Απόστολε Παύλε? Δια της αληθείας. Και πώς ελευθέρωσε η αλήθεια? Επειδή έγινα μαθητής του Χριστού. Και πώς έγινες μαθητής του Χριστού? Γιατί έχω φόβο Θεού και τα λόγια του Χριστού κατοικούν πλουσίως μέσα μου και μπορώ να είμαι μαθητής του Χριστού. Ελεύθερος λοιπόν, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος τώρα, ον πάντων. Τι κάνω τώρα που είμαι ελεύθερος από όλα, από όλους? Δουλώνω τον εαυτό μου εις πάντας, γιατί θέλω να δοξαστεί ο Πατέρας μου, κερδίζοντας πλειοτέρους καρπών πολλήν. Έχει συνειδητοποιήσει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τι σημαίνει χριστιανός, που σημαίνει μαθητής του Χριστού. Ό,τι αν ζητήσω θα μου το δίνει ο Πατέρας.
αλλά εμένα με ενδιαφέρει να δοξάσει το πατέρας μου. Και ο πατέρας μου δοξάζεται με το να φέρω καρπό πολύ. Και θα φέρω καρπό πολύ αν γίνω δούλος πάντων. Και γίνομαι δούλος πάντων αν είμαι ελεύθερος πάντων. Και έτσι δούλος πάντων. Μπορεί να γίνει ο άνθρωπος δούλος πάντων? Αδύνατον. Αδύνατον. Παρά μόνο αν κατοικεί ο Χριστός μέσα του εν δυνάμει, όπως λέει ο Παύλος, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Όχι εγώ, ο Χριστός. Και όταν κατοικεί εν δυνάμει μέσα του ο Χριστός και τα λόγια του πλουσίως, τότε είναι εύκολο στον Παύλο να είναι ελεύθερος πάντων και οικειοθελώς να δουλώσει τον εαυτό του εις πάντας, γιατί δεν είναι πια αυτός ούτε το σώμα της αμαρτίας, αλλά είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων που κατοικεί μέσα του, και το έργο το οποίο κάνει και τα έργα τα οποία κάνει ο Παύλος, δεν τα κάνει ο Παύλος, αλλά τα κάνει ο Χριστός. Όπως ο Χριστός είπε, τα έργα που κάνω εγώ, δεν τα κάνω εγώ, ο Πατέρας μου ουράνιος. Τα έργα λοιπόν που κάνει ο Απόστολος Παύλος, δεν τα κάνει αυτός, αλλά ο Χριστός που κατοικεί μέσα του. Και έχει και συνέχεια. Και αυτή η συνέχεια μου αρέσει πάρα πολύ, αδερφοί αγαπητοί. Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ, με τι αγάπη? Το ξαναδιαβάζω. Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ, που τον έβαλε στην αγάπη κάτω από τον κόσμο, τόσο πολύ να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή. Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ και εγώ απαγάπησα εσάς, μείνατε στην αγάπη μου. Και εξηγεί: εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μένιαν την αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ποια είναι η αγάπη? Σε θυσιάζω. Τον δούλο τον παιδεύει. Τον δούλο τον οποίον παραδέχεται τον μαστιγώνει. Τον εμπιστεύεται. Ποιος θα πάει να ελευθερώσει τους ανθρώπους από το δυνάστη, το διάβολο? Και ο Χριστός λέει: εγώ. Τώρα ο Χριστός τι λέει? Ποιος θα πάει για μένα? Και ο Απόστολος Παύλος: εγώ. Εσύ θα πας για μένα? Ναι. Μένεις δηλαδή στην αγάπη μου? Στην αγάπη μου που είναι γεμάτη από θυσία, γεμάτη από προσφορά. Εμένα με πρόσφερε η αγάπη του πατέρα μου υπέρ των ανθρώπων. Είσαι πρόθυμος να σε προσφέρω κι εγώ μένοντας την αγάπη μου υπέρ των ανθρώπων? Να σε προσφέρω θυσία, ζώσα, αγία, ειρηνική, που είναι η λογική σου λατρεία? Είσαι πρόθυμος να μένεις στην αγάπη μου αυτή, όπως εγώ έμεινα στην αγάπη αυτή του πατέρα μου, που με θυσίασε? Να σε θυσιάσω? Το βάφτισμα το οποίο έλαβα θα λάβετε, και το ποτήριο το οποίο ήπια θα πιείτε, αλλά ποιος θα καθίσει δεξιά μου ή αριστερά μου δεν είναι δοσμένο σε μένα, στον πατέρα μου, λέει ο Χριστός. Είστε έτοιμοι να πιείτε το ποτήριο που εγώ θα πιω? Είστε έτοιμοι να βαφτιστείτε το βάφτισμα το οποίο εγώ εβαφτίστην? Και μαθητές επιπολέως και με ενθουσιασμό. Χειρότερος σύμβουλος του ανθρώπου είναι ο ενθουσιασμός και η επιπολαιότης. Η μεγάλη ευλογία του ανθρώπου είναι η επίγνωση και η οδηγία Θεού. Λέει παραδείγματος χάρη ο Λόγος του Θεού: ελεείτε κάνοντες διάκριση. Ελεείτε κάνοντες διάκριση.
εις τον ζητούντα δίδε, κάνοντας διάκριση. Όχι με ενθουσιασμό. Με ενθουσιασμό όμως τότε οι μαθητές είπαν, το πίνουμε το ποτήρι, μα δεν το ξέρετε. Βαφτιζόμαστε το βάφτισμα το δικό σου, μα δεν το ξέρετε. Αλλά εγώ που ξέρω, σας λέω ότι θα έρθει στιγμή που θα γίνετε αληθώς μαθητή μου, που θα είστε πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, πλήρης πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, και θα πιείτε το ποτήρι και θα βαφτιστείτε το βάφτισμα. Το ποτήρι των θλίψεων και το βάφτισμα το θάνατο, τη θυσία υπέρ του ονόματος του Χριστού. Αλλά μην ελπίζετε ότι αυτά θα κάνουν διάκριση ευλογία σε εσάς. Όπως λέει ο Παύλος, δεν είναι το καυχημά μου ότι κηρύττω. Τι σημαίνει κηρύττω? Γυρίζω από χωριό σε χωριό. Μαστιγώνομαι. Ονειδίζομαι. Ταλαιπωρούμαι. Ως περικαθάρματα της γης γίναμε μισή Απόστολοι. Αλλά δεν είναι αυτό το καύχημά μου. Αυτό είναι το χρέος μου. Ουέησε με η δεν κηρύττω. Μου το εμπιστεύθηκε να το εργαστώ. Αν δεν το εργαστώ, έχασα τη βασιλεία των ουρανών. Παίρνω τη μνά και την κρύβω και όταν θα έρθει θα μου πει, είπα γεδούλε πονηρέ και οκνηρέ. Αλίμονό μου αν δεν εργαστώ. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω. Αλλά το καύχημά μου είναι ότι το κήρυγμά μου είναι αδάπανο. Δεν προσδοκώ από το έργο που μου δίνει ο Θεός όφελος στη ζωή αυτή. Μάλιστα, όλα όσα θεωρούσα όφελος στη ζωή αυτή εν Χριστώ Ιησού αποτελούν για μένα ζημιά και τα θεωρώ άχρηστα σκύβαλα μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδερφοί. Επαναλαμβάνω, εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εβίλαξα τας εντολάς του πατρός μου και ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά μου να είναι πλήρης. Μία χαρά διαφορετική. Μία χαρά που δεν έχει σχέση με τις απολαβές και τις απολαύσεις, με τις επιτυχίες και τις δόξες, με τις ευχαριστήσεις, με τις τιμές. Μία χαρά που έχει να κάνει με τη θυσία στο έργο του Θεού και για τη δόξα του Χριστού. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Κυριός μας και συνεχίζει. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω και ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Σεις είστε φίλοι μου. Μόνο αν κάνετε αυτά που εγώ σας παραγγέλω, μόνο αν μείνετε στην αγάπη μου, φυλάξτε τις εντολές μου και από εδώ και πέρα ζείτε κατά παραγγελία μου. Όσοι ζείτε εν πνεύματι Αγίω, δια του Πνεύματος να περπατάτε και κατά το Πνεύμα. Ένα καινούριο περπάτημα. Σύμφωνα με την παραγγελία του Χριστού. Και η παραγγελία του Χριστού είναι μία. Αγαπάτε αλλήλους. Το παράγγελμα. Η λογική του Χριστού. Πατέρα, ποιος θα πάει κάτω? Εγώ. Γιατί? Γιατί αγαπάς τον κόσμο και τους αγαπάω κι εγώ. Αυτούς που μου έδωκας τους αγάπησες και εγώ τους αγαπάω. Ποια είναι η κινητήριος δύναμης? Αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Μεγαλυτέρα από αυτή την αγάπη δεν υπάρχει να δίνει τη στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων του. Αλληλούια. Ποιος μπορεί να γίνει έτσι? Ποιος μπορεί να είναι έτσι? Ποιος μπορεί να ζήσει έτσι? Η απάντηση είναι κανείς.
μόνο ο Ιησούς Χριστός όταν κατοικήσει μέσα σου και σου δώσει τα λόγια του εν δυνάμει και πλημμυρίσει την καρδιά σου με την αγάπη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και ονομαστείς φίλος του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Να ο άνθρωπος που είναι έργο του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, που είναι έργο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Σε αυτό μένετε, σε αυτό στέκεστε, αυτό σας σώζει. Το Ευαγγέλιο του Χριστού λοιπόν είναι η δύναμη του Θεού. Ποιος μπορεί να ζήσει έτσι? Μόνο όποιος έχει τη δύναμη του Θεού να κατοικεί μέσα του πλουσίως, που να αποκαλύπτει τη σωτηρία και να φανερώνει τη νέα δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη που δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη του ανθρώπου που είναι σαρή παρό ημάτιο, αλλά είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ζητείτε λοιπόν τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τότε όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Τότε. Αλλά με επίγνωση. Με επίγνωση του θελήματος του Θεού. Με επίγνωση του θελήματος του Χριστού και ακόμη με επίγνωση του θελήματος του Πνεύματος του Αγίου. Αγαπητά μου αδελφιά, το έργο του Θεού είναι μεγαλειώδες στη ζωή μας. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά εργάζεται. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μαχαίρα. Αλληλούια. Αυτός ο λόγος εργάζεται μέσα μας. Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να πει ό,τι θέλει. Μπορεί να πει θέλω, μπορεί να πει δεν θέλω. Επαναλαμβάνω, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτό δεν το έχει αφαιρέσει ο Θεός από τον άνθρωπο, ούτε θα το αφαιρέσει ποτέ. Το ερώτημα είναι, θέλεις, ακολούθημη. Και πώς θα γίνει αυτό? Να το διαβάσουμε και αυτό, παρόλο που πέρασε η ώρα, από τον Ισαΐα το προφήτη, που είχε φτάσει στο ίδιο σημείο και τον ρώτησε ο Θεός στη σελίδα 625, από το 6ο κεφάλαιο, όταν είδε τη δόξα του Χριστού, και από το 8ο εδάφιο. Ισαΐας 625, σελίδα 6ο κεφάλαιο και 8ο εδάφιο. Και ήκουσα την φωνήν του Κυρίου λέγοντος, τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγιδι ημάς? Τότε ο Ισαΐας είπε, ιδού εγώ να πες απόστειλον. Αλλά πότε το είπε? Όταν στο 5 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο πιο μπροστά, συνειδητοποίησε ποιος ήταν. Ω, είπα, ο τάλας, ο ταλέπορος εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων κοιλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων κοιλαίων, επειδή ο οφθαλμοί μου είδον το βασιλέα των Κύριων των δυνάμεων. Χάθηκα ο τάλας. Πώς θα ζήσω εγώ εκεί? Πώς θα τα κάνω αυτά? Σε ποια εκκλησία με έβαλες, Κύριε? Ποιος είναι ο λόγος? Τι είναι αυτά τα πράγματα για μένα? Αδύνατον. Απίστευτα. 6 εδάφιο. Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων την χείρα αυτού, εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, το οποίον έλαβε διά της λαβίδος από του θυσιαστηρίου, και ήγγισεν αυτόν εις το στόμα μου, τον άνθρακα πυρός, και είπεν, ιδού, τούτο ήγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου καθαρίστηκε. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Τώρα να πούμε, Κύριε, κάνε